Δίκη 4 ετών και 10 μηνών σε έναν 49χρονο από την Αγιά επιβλήθηκε τη Δευτέρα 17 του μηνός από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στο Βόλο γιατί χτύπησε το γείτονά του με μαχαίρι στο πρόσωπο. Όλα ξεκίνησαν στις 22 Απριλίου του 2021 με τον κατηγορούμενο να εκνευρίζεται γιατί έβρισκε άδεια πακέτα τσιγάρων και από τσίγαρα στην αυλή του. Κατηγορούσε τους γείτονες ότι είχαν μετατρέψει την αυλή του σε σκούπιδο τενεκέ. Έτσι πήγε στο σπίτι του 60χρονου γείτονά του, τον απείλησε λέγοντάς του ότι θα τον σκοτώσει και στη συνέχεια τον γροθοκόπησε. Τον εγκατέλειψε μόρφυρτο στο έδαφος και έφυγε. Στο σπίτι έφτασε ο 33χρονος γιος του άνδρα που ήταν χτυπημένος και ζήτησε αμέσως εξηγήσεις από το θήτη. Ο κατηγορούμενος του επιτέθηκε με ένα μαχαίρι και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Ο 33χρονος κάλεσε αμέσως την αστυνομία και ο ίδιος συνελήφθη. Ο 49χρονος κάθισε χθες στο ειδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Βόλου κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για απλή σωματική βλάβη, για οπλοφορία και οπλοχρησία, όπως και για παράνομη απειλή βίας. Τελικά το δικαστήριο μετέτρεψε τη βασική κακουργηματική κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη. Δεν του αναγνωρίστηκε παράλληλα κανένα από τα ελαφρυντικά που ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης και απαγορεύτηκε να πλησιάζει τον 60χρονο και τον 33χρονο γιο του σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων. Ο δράστης στην απολογία του υποστήριξε πως ουδέποτε απείλησε πατέρα και γιο και μάλιστα ισχυρίστηκε πως δέχθηκε απειλές από τους γείτονές του με αποτέλεσμα να αμυνθεί.